οργάνωσε η Έλληνα στο ΣΥΠΟΕ πραγματοποιεί ένα πλατή πολιτικό άνοιγμα ήδη με περιοδίες, εξορμήσεις, συσκέψεις, στις οποίες καλεί τους εργαζόμενους, την νεολαία, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους στην Εύβοια, να πάρουν θέση στους αγώνες και στις εκλογές, με σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» με ΚΚΕ δυνατό. Στο επίκεντρο της συζήτησης βάζουμε το κρίσιμο ζήτημα από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, ότι δηλαδή σε αυτές τις εκλογές το κρίσιμο για το λαό δεν είναι τι χρώμα ή τι σύνθεση θα έχει η επόμενη κυβέρνηση, που από χέρι θα είναι αντιλαϊκή. Αντίθετα, κρίσιμη είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ, του μόνου κόμματος που αντιπάλεψε και αντιπαλεύει την πολιτική που μας έφερε ως εδώ, του μόνου κόμματος που με όλες τις δυνάμεις στηρίζει μέσα και έξω από τη Βουλή, τους αγώνες και τα δίκαια του λαού. Ο λαός της Εύβοιας έχει πείρα και πρέπει να την αξιοποιήσει. Ξέρει καλά ότι το ΚΚΕ πρωτοστάθησε και στήριξε με όλες τις δυνάμεις μέσα και έξω από τη Βουλή τον αγώνα του λαού της Βόρειας Εύβοιας, τον κατοίκων του Λιλανδίου και στα Μεσάπια, των υγειονομικών, των εργατικών σωματείων, στήριξε τους αγώνες των συλλόγων γονέων στην ειδική αγωγή και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχίζει ατελείωτα. Οι αγώνες αυτοί είναι και ο μόνος δρόμος, ο μόνος τρόπος που δοκίμασε ο λαός της Εύβοιας και είχε αποτέλεσμα. Αντίθετα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που ένας μετά τον άλλον, και ενώ οι κυβερνήσεις αλλάζουν, άφησαν τη Βόρεια Εύβοια εκτεθειμένη στον κίνδυνο της πυρκαγιάς και υποβαθμισμένη για πολλά χρόνια τώρα, και πλέον τώρα υλοποιούν τη λαϊκή παροιμία που λέει να σε κάψω Γιάννη μου να σε ρίξω λάδι. Αφήνουν τους κατοίκους στο Λιλάντιο, στα Μεσάπια και σε άλλες περιοχές εκτεθειμένους στον κίνδυνο της πλημμύρας. Γεμίζουν την Εύβοια ανεμογεννήτριες και την ίδια ώρα καταδικάζουν το λαό της σε ενεργειακή φτώχεια. Τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα και βγάζουν τη λαϊκή κατοικία στο σφυρί. Φυσικά κανένας από αυτούς δεν στήριξε τις τροπολογίες του ΚΚΕ για την προστασία τους. Και αυτός ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχίζει ατελείωτα. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους που δώσαμε μαζί τη μάχη για την αλλαγή του συσχετισμού στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, ώστε αυτό να αποτελεί αποκούμπι και οργανωτή των αγώνων του. Το λαό της Βόρειας Εύβοιας που μαζί δώσαμε τη μάχη για να μείνει στον τόπο του. Τους κατοίκους του Λιλαντίου, στα Μεσάπια, που μαζί δώσαμε τη μάχη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού. Αυτούς που μαζί αγωνιζόμαστε για να σταματήσει η κατάσταση των ανεμογεννητριών, αυτούς που μαζί υπερασπιστήκαμε τη δημόσια υγεία και την ενίσχυση των δομών υγείας στην Εύβοια, όλους αυτούς που μαζί βρεθήκαμε στους δρόμους του αγώνα και όλους αυτούς που σήμερα λένε φτάνει ως εδώ, να στηρίξουν το ΚΚΕ, να δώσουμε μαζί τη μάχη για ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό.